Έχουμε την ιδιαίτερη ευλογία, αδελφοί μου, κατόπιν αδείας του Ρέβους του Ιακώβου στα Ιεροσόλυμα. Τον ευχαριστούμε θερμό στον κύριο Τελειωστήριο, επειδή ήταν ένα υπερπόδιο ταξίδι και αποχή από τους Αγίους Τόπους. Ήλθε εδώ στην ενορία μας προκειμένου να μας φέρει και την ευλογία των Αγίων Τόπων, αλλά και το Ιερό Αυτοκινήλιο, το Αγιωτό Ψουνίερο Μάκρος Φιλουμένου, το Αγιοταφύλι, το Επιτραχύλιο του Αγίου Φιλουμένου, το οποίο θα παραμείνει έτσι στην ενορία μας προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Και από αύριο παραμονή της εορτής, μεθαύριο παραμονή της εορτής του Αγίου Σπυρίδωνος, θα μεταφερθεί επάνω στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, όπου θα φυλάσσεται μόνιμα μαζί με την εικόνα και θα υπάρχει εκεί για προσκύνηση. Ευχαριστούμε θερμό στον Γέροντα για τον κόπο τον οποίο έκανε, για το ταξίδι το οποίο έκανε, αλλά και για τη μεγάλη ευλογία που μας έφερε. Ο Γέροντας θα μας μιλήσει για τα Πανάγια προσκυνήματα και για το Άγιο Φιλούμενο, το οποίο Άγιο Φιλούμενο είναι διάδοχος στο φρέα του Ιακώβου. Όμως καλύτερα να μην πω εγώ τίποτα, να τα πει ο ίδιος, έτσι ώστε να ζεσταθεί η καρδιά μας και βέβαια θα είναι μαζί μας και με προεξάρτητα το σεβασμιότατο του Μητροπολίτη μας θα λαμπρύνει και την εορτή σχολείου του χωριού μας, του Αγίου Σπυρίδωνος. Σεβασμιότατε Πάτερ Τελέσποτε, αδελφοί και συμβουλοί, κατόπιν αδείας παρευρέθη αυτή τη βραδιά σε αυτόν τον Ιερό Ναό που τη χάρη να είναι η εξουσία σας. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου δώσατε και μου δώσατε το λόγο να πω δύο λόγια για το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, για την Αγία Σιών που την χάρη να είναι η μητέρα των Εκκλησιών. Αλλά δυστυχώς αυτά τα τελευταία χρόνια είναι θα απογοητευμένη από τον ελληνικό λαό. Όχι από χρήματα, διότι τα χρήματα δεν σχόλουν τον Πατριαρχείο. Θέλουμε έμψυχο υλικό. Θέλουμε ανθρώπους διαδόχους. Διότι δυστυχώς το Πατριαρχείο μας πολεμείται από άλλες θρησκείες, από άλλα δόγματα, αλλά ακόμα και από ομοδόξους. Είναι μία αποστολή που την κρατάμε από τα 70 μετά Χριστό. Η λεγόμενη σπουδαία μεταβλή. Μέχρι και σήμερα, για 2.000 χρόνια, κρατάμε αυτά τα Άγια προσκυνήματα σε χέρια Ελληνοορθόδοξα. Κρατήσαμε την παρακαταθήκη τάξη. Αναφωνάζουμε πραγματικά δεξιά και αριστερά εις τον ελληνικό ναό, στις ελληνικές ορθόδοξες εκκλησίες, ότι θέλουμε διαδόχους. Το χρήμα δεν σώζει. Κανείς για τα πίτη μέχρι την εσήμερο δεν έχει πεθάνει της πείνας, είτε και πρόκειται να πεθάνει της πείνας. Θέλουμε όμως διαδόχους, διότι ένας που πεθαίνουν δεν έχουν αντικατάσταση. Ένας από αυτούς τους αγιοταφύλλες την χάνει να ήταν και ο προκάτω κόλμου, ο Σιωμάρτης Φιλούμενος, που σήμερα κατόπιν παρεκκλήσεων του πατρός Νικολάου, σας έφερα πραγματικά ένα τεμάχιο από τα άμφια αυτού, το εμπετραχείλι του, και εύχομαι ολοψύχως οι πρεσβείες αυτού του Αγίου, διαμέσου αυτού του Αγίου Πετραχείλιου, ώστις ζητήσει τας πρεσβείες αυτού να λαμβάνει την ίαση και σώμα. Το Πατριαρχείο μας την χάρη να είναι 2.000 χρόνια ως επίσημη εκκλησία ελληνική.
και παραμένει μέχρι την εσήμερον Ελληνική. Ένας από αυτούς τους αγιοταπίδες, όπως σας είπα, ήταν και ο προκάτοχός μου, ο Ασιωμάρτης Φιλούμενος, που υπηρέτησε μόνο για έναν χρόνο, βέβαια. Πριν υπηρέτησε βέβαια σε άλλα μοναστήρια και στο κέντρο ακόμα του Πατριαρχείου, αλλά ο Κύριος τον επέλεξε ως σκέπαρχος, ως μάρτυρα, γιατί τα θεμέλια της Εκκλησίας είναι οι μάρτυρες, δεν είναι οι όσοι, δεν είναι οι ιεράρχες. Στα εγγένεια πάντοτε μεταχειριζόμεθα λείψαν αμαρτύρων, διότι τα θεμέλια της πίστεως. Ένας από αυτούς τους μάρτυρες είναι και ο Λεοφανής, ο Σιωμάρτης, Φιλούμενος, όπου ο Θεός για να δείξει την χάρη του άφησε το σκηνομά του άφθορο. Έχουμε πολλές χιλιάδες και εκατομμύρια Αγίους και Μαρτύρους, αλλά σκηνώματα στην Εκκλησία είναι πολύ ελάχιστα. Κατ' οικονομία ο Θεός αφήνει ορισμένα σκηνώματα, διότι ο Κύριος εμφανίστηκε στη Μαγδαληνή ως πνεύμα, αλλά εις το Θωμά τον Ολιγόπιστο εμφανίστηκε ως τέλειος άνθρωπος, φορώντας σάρκα και άφησε τον ίδιο τον Θωμά να τον φυλακίσει. Έτσι και ο Κύριος, σε αυτά τα τελευταία χρόνια που ζούμε, τα έσκασε τα βρώμικα πραγματικά του σιωνισμού, άφησε ορισμένα σκηνώματα. Ένα θεωσιο μάρτυρα πληρούμενο στο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων και ένα γοημείο άτομο του Ρουμάνου στο Χοντεβά, στην Εύνη. Δεν είναι θαύμα. Δεν είναι ότι επευλογεί ο Κύριος την Εκκλησία των Ιερουσαλήμων που ήταν η πηγή και παραμένει η πηγή, διότι εκεί γεννήθηκαν οι πατριάρχες της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί οι προφήτες, εκεί ο Θεάνθρωπος Κύριος ημώνης της Χριστός έδειξε ως άνθρωπος, αλλά αναστήθη ως Θεός. Έδειξε και την ανθρωπότητα, έδειξε όμως και την θεότητα. Εκεί ανάψε οι πόδες μας πραγματικά, περπατάνε πάνω σε αυτά τα εδάφη, σε αυτά τα χώματα που πάτησε ο Θεάνθρωπος, οι υπεραγγέλοι Θεός, οι Απόστολοι, οι προφήτες, οι ιεράρχες, οι ομολογητές της πίστεως και ιδιαιτέρως τελευταίος εις τα αίματα των νεομαρτύρων. Η Εκκλησία πάντοτε πολεμείται. Πολεμείται και θα πολεμείται. Αλλά όσο και να πολεμείται, γίνεται πιο δυνατή. Κατ' οικονομία ο Κύριος αφήνει αυτά τα σκηνώματα για να ενθαρρύνει και εμάς, τους νέους ανθρώπους που γεννηθήκαμε σε άλλα είδη και σε άλλα έθιμα της εποχής. Ένας από αυτούς, τους μάρτυρες, είναι και ο Σιωμάρτης Φιλούμενος, όπου δυστυχώς οι εχθροί του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας κατακρεούργησαν αυτό με 36 τσεκουριές στον αριθμό. Αφαιρέθησαν οφθαλμοί, οδόντες, χέρια, γενετικά όργανα. Εκόψαν τα πόδια αυτού. Μετά που έκοψε τα πόδια αυτού, έκοψαν τη μακαρία κεφαλιά. Και άμαξε, έκοψε τη μακαρία κεφαλιά αυτού. Έριξαν χειροποδίδα μεταξύ πρέατος και σκηνώματος για να μην ξέρουμε το αίτιο του θανάτου. Και πράγματι έμεινε ένα μυστήριο για τρία ολόκληρα χρόνια. Πώς κατακρεουργήθηκε, γιατί κατακρεουργήθηκε και τι τον κατακρεούργησε. Στους 6 μήνες επάνω, επιχείρησε να κατακρεουργήσει τον επίσκοπο της Νέα
απέτυχα και χτύπησα την αδερφή του Λορδέν για την ομοδίδωση τη σκάλα του προσκυνήματο. Έκλεισε το χρόνο. Κατέβηκα ο ασυγούμενο. Κατόπιν διαφόρων ονείρων και ορμάτων, και έτσι κύριος ο Θεός. Έχω 16 απόπειρες από τους Εβραίους και τελευταίος 13 δυστυχώς από τους Μουσουλμάνους. Δεν μπορώ να πω ότι δεν φοβήθηκα. Δεν έπιασε όμως το πανικό του πόδι, όπως έπιασε και τον επίσκοπο να κλείσω κι εγώ το μοναστήρι και να παρατήσω το προσκύνημα και να κοιτάξω στη ζωή μου. Παρέμει. Και με τη δύναμη του Θεού, το υστέρημα της Ήρας και του Ορφανού όχι κράτησε το μοναστήρι, αλλά το ανέδειξε το μοναστήρι, ανήγειρα τον υπέρλαμπρο λαό, ναό που είχε αρχίσει. Ο μακαριστός, αρχιεπίσκοπος Γάλλης ο Χρόνος, με χρήματα του τελευταίου τσάρου του λαού της Ρωσίας, και είναι το κάπημα για το πατριαρχείο μου, το στόλιμα από τα κτίρια της εκκλησίας που ανήκει στο πατριαρχείο των Ιερουσαλήμων, είμαι ανάξιος κείμενος για 36 ευρώ. Είναι δύσκολες ημέρες. Είναι δύσκολα τα χρόνια. Είναι το μίσος που είναι η αντίληψη. Οι σιωνιστές και μέσα στον σιωνισμό δυστυχώς δεν είναι μόνο οι Εβραίοι, είναι και χριστιανοί, είναι και μουσουλμάνοι, είναι και βουδιστές. Είναι κάτι που παγκόσμιο. Και δυστυχώς τελευταίως αυτά τα χρόνια είναι η παγκοσμιοποίηση. Όπου δυστυχώς και πολιτικοί και κληρικοί ορισμένοι ακολουθούν. Εύχομαι πραγματικά στον Πανάγαθο Θεό, σαν ανάξιος αγιοταθήκης, που ανάξια πραγματικά οι πόδες μου πατάνε για 56 ολόκληρα χρόνια. Τους Αγίους Τόπους, τους Θεομάτους τους τόπους εκείνους, να έρθει και να επισκιάσει και την πατρίδα σας, διαπρελμιών προς Ιωμάτυρα, φιλουμένη, ευλογία και δρόσο σε κουράγιο, όπως ο δρόμος πέφτει εκεί τα όρισιόν, έτσι να πέσει πραγματικά χαρηγοριά σε κάθε άνθρωπο που θα έρθει να επικαλεστεί τα σπρεσβεία στο Σιωμάρτυρα Φιλουμένου. Εύχομαι με ολοψύχος, όπως είναι θαυμασμένοι μέσα σε αυτόν τον ιερό ναό, να σας αξιώσει, η χάρη του Παναγίου, να αρχίσετε κι εσείς να προσκυνήσετε και να βαδίσουν οι πόδες σας εκεί που βάδισαν οι πόδες του Κυρίου Μόνος του Χριστού και να επισκεφτείτε το μοναστήρι του Πρέατος του Ιακώβου και να φανώ κι εγώ αντάξιος να σας κεράσω ένα ποτήρι νερό όπου θα πάλι θα ξαναδιψάσετε που εκεί εκήρυξε ο Κύριος Μόνος της Χριστός ότι όποιος πει εκείνο το νερό που θα ξαναδιψάσει, αναγκεί το είδον το άλλο, το είδον της ζωής. Διότι σε αυτό το ιερό προσκύνημα μας κήρυξε την πνευματολατρία και αφήσαμε την παλαιά πλάνη των Εβραίων και των Σαμαριτών της πνευματολατρίας και πιάσαμε την πνευματολατρία. Λογή, καθώς που απέδειξε τον εαυτό του για πρώτη την ώρα που ψάχνανε στο κουβούκλιο για να δουν τι υπάρχει, παντού εργαζόταν και όταν φτάνανε πάνω από τον Πανάγιο Τάφο, όλα τα μηχανήματα της τελευταίας τεχνολογίας σταματούσαν. Εδώ είναι η δύναμη του Θεού. Εδώ είναι η δύναμη του Θεού. Και πρέπει να είναι κάθε για κάθε Έλληνα, σε όποια γωνιά της γης και να υπάρχει διαβάζοντα την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη, μελετώντας κάποιο κεφάλαιο, να στρίψει τα πνευματικά του όμορφα για το πατριαρχείο κάτω για τους Αγίους Τόπους και να θαυμάσει πνευματικά όπου μία μικρή ομάδα Ελλήνων
κρατάνε τους πολύτιμους θησαυρούς της χριστιανοσύνης και της ορθοδοξίας. Πιστεύουμε ακαθάρματος ότι ο Κύριος θα μας εσώσει ως ομολογητάς της πίστεως, ως προυρή των προσκυνημάτων, δεν θα μας πάρει για όσους, διότι ζούμε σε άλλα εδάφια, σε άλλα είδη, σε άλλα έθνα, σε άλλα χριστιανότητα. Και όμως η γαλανόλευτη σημαία κυματίου και η Πατριαρχείο και η σημαία του Πατριαρχείου μας, που αυτή την ελληνική σημαία ενός της Ελλάδος την κλωτσίσατε, την πατήσατε, την κάνατε στην Περόπανο και την κάψατε μέσα στην Πάσχα. Σας εύχομαι ολοψύχως πραγματικά. Η χάρη του Παναγίου Τάφου, όλων των ιερών προσκυνημάτων και ιδιαίτερα να επευλογεί μια πρεσβειών το σιωμάτιο αφιλωμένο, να αφήσουμε την ευλογία αυτή εις την πατρίδα σας, εις τον ιερό ναό. Και όποιος από εσάς θέλει να επικαλεστεί αξίως με ταπείνωση πρώτα τον Θεό και μετέπειτα τον αξιωμάρτυρο απειλούμενο, να λαμβάνει την χάρη και την θείαση ψυχή και σώματι, διότι όλα τα πράγματα είναι εξ όσων για Θεού. Δεν είναι οι Άγιοι που το κοτοπούν, δεν είναι η Παναγία που το λατρεύει. Πρεσβεύουν. Έχουν πρεσβείες ενώπιον του Κυρίου, ζητάνε την χάρη και γίνεται το φάβο. Γιατί πάντοτε λέμε τα πρεσβείες της Θεοτόκου, ενώ όλα τα θαύματα και όλα τα υπερφυσικά είναι στη δύναμη του Κυρίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το ακούσατε και σας εύχομαι πραγματικά όλα ψύχος μια μέρα από τον ημερό να φτάσω στους Αγίους Όρους, να φανώ και εγώ αντάξιος να σας κεράσω ένα ποτήρι νερό από το πρέα διαβό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα σας ελευθερώ και σας καλώ πραγματικά ιδιαίτερως προσωπικά και σας λέω ορίστε μία από τις τέσσερις εορτές του χρόνου που γίνονται στο Χρέα Κυριακό, εκεί που ζητάμε όλοι μας εν κόλπης Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ να κατατάξει τα ψυχά σημών, να μας κατατάξει και εις την τούτη τη ζωή και εις την εμπουρά. Ευχαριστούμε από τα δύο τον οσιότατο δεκτό μας απεκάλυψε πράγματα τα οποία πράγματι εμείς δεν γνωρίζουμε. Θέλω από καρδίας να ευχηθώ και να ευχηθούμε όλοι μας να του δίνει ο Θεός δύναμη να στηρίζει εκεί πέρα το μοναστηράκι αυτό του Χρέατος Κυριακού και να βοηθήσει ο καλός Θεός να παρουσιαστούν και άλλοι αδελφοί που το σώστο να μην είναι μόνο. Δοσκόμεθα καλή δύναμη, θυσία και χάρη του Αγίου Θεού και τον παρακαλούμε να προσεύχεται και για όλους εμάς εκεί στο Χρέα του Ιακώβου. Δοσκόμεθα ακόμη καλή δύναμη και καλές εορτές. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Διευκόμουν να γίνω πατέρα μου, Κύριε Ιησού.